Θα ήθελα να σας πω το σημερινό Ευαγγέλιο και αν μπορείτε, όσοι θέλετε, μπορείτε να διαβάσετε τα Ευαγγέλια αυτής της εβδομάδος, όπου μπορείτε να καταλάβετε, μάλλον να κατανοήσουμε όλοι μας, τι ακριβώς μας διδάσκει ο ίδιος ο Χριστός, όχι οι άνθρωποι, αλλά ο ίδιος ο Χριστός. Δεν θα ήθελα ποτέ να κάνω οποιαδήποτε κρίση, να πω κάτι εγώ, αλλά θα ήθελα να είμαι ο πιστός άνθρωπος του Χριστού, ο πιστός άνθρωπος του Ευαγγελίου. Και διαβάζοντας σήμερα το σημερινό Ευαγγέλιο, συγκλονίστηκα όπως και κάθε μέρα που διαβάζουμε το Ευαγγέλιο της ημέρας. Ακούτε λοιπόν το Ευαγγέλιο της σημερινής ημέρας. Είπεν ο Κύριος, μην κρίνετε ή να μην κριθείτε. Ενώ γαρ κρίματι κρίνετε, κριθηθείτε και εν το μέτρο μετρείτε, αναμετρητήσετε ημίν. Θα ήθελα να ακούσετε και την επεξήγηση. Είπε ο Κύριος να μην κρίνετε για να μην κριθείτε και με το μέτρο που θα κρίνετε τον άλλον, θα κριθείτε και εσύ. Τι δεν βλέπεις το κάρπος το εν το οφθαλμό του αδελφού σου, την δεν το σώ οφθαλμό δοθών που κατανοείς. Γιατί δεν βλέπεις τη δοκό που υπάρχει στο δικό σου μάτι, αλλά βλέπεις το καθί που υπάρχει στο αδελφού σου. Είπος ερείς το αδελφό σου, άφες εκβάλλω το κάρπος από το οφθαλμό σου και ειδού η δοκός εν το οφθαλμό σου. Είπος λες τον αδελφό σου να βγάλει, το καθί, να βγάλει εσύ το καθί από αυτόν, ενώ υπάρχει στο δικό σου μάτι η δοκός. Υποκριτά, έκβαλε πρώτον την δοκόν εκ του οφθαλμού σου και τότε διαβλέψεις εκβαλήν το κάρπος εκ του οφθαλμού του αδελφού σου. Υποκριτή, βγάλε πρώτα τη δοκό από το δικό σου μάτι και μετά κοίτα να βγάλεις από το μάτι του αδελφού σου